Παραμονές της Μεγάλης Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες των σχολείων της Αλεξανδρούπολης, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζης στην πλατεία του Φάρου, από όπου κοσμεί όλη την πόλη. Παράλληλα, στεφάνια κατέθεσαν και πολιτιστικοί σύλλογοι της Αλεξανδρούπολης, τιμώντας όλοι μαζί τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν το 1821 για μια ελεύθερη Ελλάδα. Μετά το πέρας της κατάθεσης των στεφανιών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρών, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Παραμονή της 25 Μαρτίου, όπως βλέπετε εδώ, η νεολαία με τις σημαίες θα καταθέσουν στεφάνια τα σχολεία, οι σύλλογοι, οι εκπρόσωποι ορισμένων φορέων, προς τιμήν αυτών που έχασαν τη ζωή τους πριν από χρόνια για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να περνάμε ωραία. Πριν από λίγο, σε μια συνάντηση που είχαμε με τους νέους, ζήτησαν να κάνουν τη δική τους επανάσταση για να μπορέσει το κράτος, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας να πάει μπροστά. Μέρα ιδιαίτερου συμβολισμού η σημερινή Εθνική Επέτειος του 1821. Μια χούφτα Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Οι θυσίες τους, οι αγώνες τους, το αίμα τους γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο βιβλίο της Εθνικής Ιστορίας. Το παράδειγμά τους θεωρώ ότι παραμένει πάντα επίκαιρο, ενώ οι παρακαταθήκες που άφησαν αναγκάζουν τις επόμενες γενιές να είναι ενωμένες σαν μια γροθιά και να αντισταθούν σε οποιοδήποτε επιβουλεύεται την ασφάλεια και την ελευθερία της πατρίδας μας. Αξίζει να σημειωθεί πως τη Δευτέρα 25 Μαρτίου στο ίδιο σημείο θα λάβει χώρα η κατάθεση στεφάνων από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της περιοχής, καθώς και από εκπροσώπους της κυβέρνησης.